Και πριν από λίγο σήμανε και νέο συναγερμό και στη Χάιφα και όπου βρίσκεται η Αδαμαντία Λιόλιου και σε όλο το βόρειο Ισραήλ. Όλα τα νεότερα λοιπόν θα μα τα πει η Αδαμαντία Λιόλιου από το Ισραήλ. Βλέπουμε και στη Μόσχα το Θανάσι Ευγενό, γιατί έχει ξεκινήσει η σύνοδο των BRICS και με τη συμμετοχή και του Ταγί Περντογάν αλλά και του Προέδρου του Ιράν. Βλέπουμε και τον Παντελή Βαλασόπουλο στο Βερολίνο, καθώ έχει ξεσπάσει και μια διπλωματική ένταση μεταξύ Γερμανία και Ρωσία. Και Αδαμαντία θα ξεκινήσουμε από εγναι, σένα και όλα τα νεότερα. και ένα συναγερμό Σέβα που κράτησε περισσότερο από 30 λεπτά ξεκίνησε βορειότερα τη πόλη τη Χάιφα, στην περιοχή του Άκρε και στη συνέχεια επεκτάθηκε στις, στα περίχωρα τη Χάιφα όπω και στην πόλη τη Χάιφα για να συνεχιστεί μετά στην ενδοχώρα λόγω τη διείσδυση ενό ακόμη ντρόουν. Επομένω, ήχησαν οι Σιρήνε με του πολίτε να είναι ανήσυχοι και οι ίδιοι και να κάποιοι να καταφεύγουν προ τα δωμάτια ασφαλεία που έχουν στα σπίτια του για την προστασία του και βέβαια τουλάχιστον η πληροφορία που έχουμε από τις αρχές είναι ότι τα drones αποτελούν ένα κομμάτι του προβληματισμού των αρχών του Ισραήλ εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν γίνονται αντιληπτά από το ραντάρ, πετούν σε χαμηλό ύψος και επομένως είναι πολύ πιο πιθανό να πετύχουν κάποιο χτύπημα. Όση ώρα βρισκόμαστε εδώ στην Χάιφα βλέπουμε και τα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας που έχουν επιστρατευτεί για την αναχέτηση των drones. Βέβαια και οι αρχές του Ισραήλ βρίσκονται σε μια επιπλέον ύψιστη μετά από το χτύπημα που έγινε στην στρατιωτική βάση στην Πενιαμίνα, όπως και μετά από την στοχοποίηση τη πρωθυπουργική κατοικία εξαιτία ντρόουν και επομένω ο συναγερμό ενεργοποιείται πολύ πιο άμεσα για να προλάβει τα χειρότερα. Και να πούμε ότι τα τελευταία λεπτά οι σιρήνε ήχησαν Προ το κεντρικό Ισραήλ, μένει να δούμε πώ θα εξηγηθεί και το συγκεκριμένο περιστατικό από το στρατό του Ισραήλ. Ε, βέβαια, καθώ αναφερθήκαμε και στη στοχοποίηση τη Πρωθυπουργική Κατοικία σήμερα για πρώτη φορά, τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωση ναι. για μια στοχοποίηση που έγινε το Σάββατο δίνουν στην δημοσιότητα την φωτογραφία με τι ζημιέ στα παράθυρα τη Πρωθυπουργική Κατοικία, κάνοντα λόγο για ένα απευθεία χτύπημα. Το ντρόν δεν διαπέρασε, όπω αναφέρεται μέσα στο σπίτι, ωστόσο είναι εμφανέ σημεία και κάποια τζάμια που έχουν πέσει ακόμη πάντως, και στη ζωή. Πάντω, Αδαματία, ενώ βλέπουμε πω η κατάσταση κλιμακώνεται καθημερινά όλο ένα και περισσότερο και η ανάφλεξη δεν έχει τέλο, βλέπουμε πω ο Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, σε λίγο καιρό έχουμε και εκλογέ, απερχόμενο στην ουσία εντό εισαγωγικών, κάνει την 11η επίσκεψή του στην περιοχή. Οι δέκα προηγούμενε, πάντω, αποτέλεσμα δεν έβγαλαν. και μια πολύ ωρή συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπέντζα Μινετανιάχου, δύο ώρε ένα τέτα και στη συνέχεια ακολούθησε και μια διευρυμένη συνάντηση. Ήδη τα τελευταία δευτερόλεπτα έχουμε την πρώτη τοποθέτηση από την πλευρά του Άντωνι Μπλίνγκεν, ο οποίο λέει πω θα πρέπει ο θάνατο του Σινουάρ να αξιοποιηθεί για μια εκεχηρία κατάπαυση του πυρό και για την επιστροφή των ομήρων. Βέβαια, από όλε τι πλευρέ μαθαίνουμε ότι είναι ακόμη μια επίσκεψη για την οποία υπάρχουν πολύ χαμηλέ προσδοκίε. Το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει φαρίζει τη θέση του πως θα πρέπει να ασκηθεί στρατιωτική πίεση και είναι μια κατάλληλη ευκαιρία Τώρα χρονικά, καθώ ισχυρίζεται πω η Χαμά παραμένει ακέφαλη, χωρί να υπάρχει ε, εκλεγμένο κάποιο διοικητή πλέον και επικεφαλή τη οργάνωση, για mm -hmm. να μπορέσει να συνεχίσει τι επιθέσει και να απελευθερώσει του ομήρου. Από πηγέ mm -hmm. από τι ΗΠΑ mm -hmm. Αμερικής, μαθαίνουμε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ναι, η αλήθεια είναι πω. Δεν υπάρχει κάποιο ακόμα συγκεκριμένο να συζητήσουμε. Και είναι πολύ χαμηλά το καλάθι των προσδοκιών για να βγει κάτι από αυτήν την διπλωματική προσπάθεια, την 11η κατά σειρά του, αν